στο διαγωνισμό και να σας το δίνω. Θα κάνετε ερωτήσεις λοιπόν σωστές. Κύριε Κουρή, σας παρακαλώ. Κύριε Κουρή. Ναι. Κοιτάξτε με λίγο, σας παρακαλώ. Κύριε Κουρή, εγώ σας μιλάω. Οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα των ερωτήσεων. Και εγώ έχω δικαίωμα να απαντάω. Σας παρακαλώ. Διότι διαφορετικά να σκοτάδω. Αφήστε με να ολοκληρώσω, κύριε Κουρή. Και επιτρέψτε να σας πω ότι εδώ ασκούμε κάποια καθήκοντα που είναι ισότιμα με τις ανακριτικές αρχές. Δεν έχει να κάνει με τον μπορώ να φύγω, μπορώ να κάνω. Μα κύριε Κουρή, αυτό το πλαίσιο συζήτησης. Αυτό το πλαίσιο συζήτησης. Σας παρακαλώ, κύριε Κουρή. Δεν υπάρχει. Ό,τι φορά θα είναι. Τόσες φορές να έχετε κλείσει η δεξιή μέσα. Μια φορά παραπάνω δεν θα βγει. Κύριε Κουρή, η επάρατος θέλει για τα κάτω. Σας παρακαλώ, κύριε Βορύδη. Κύριε Κουρή, σας είπα απλά για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Να απαντάτε όπως εσείς νομίζετε σωστά. Ναι. Δεν είναι σωστό να ερωτάτε τους βουλευτές εσείς. Όχι, απαντάω. Οι βουλευτές σας. Απάντηση ήταν. Ωραία. Και έχει καταγραφεί. Και έχει καταγραφεί. Ναι. Κύριε Βορύδη, συνεχίστε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, τα δάνεια αυτά τελικώς. Τα 100 εκατομμύρια. Δεν έχω ιδέα. Το Γιαννίκο. Το Γιαννίκο. Ξέρετε. Έχω τονίσει γιατί με ενοχλείτε με αυτό το πράγμα. Δεν έκανα διαχείριση, δεν έκανα διοίκηση. Φωνάξτε τον Γιαννίκο να σας πει που πει. Μα, τα κλέψανε. Να μου επιτρέψετε να διατυπώσω την ερώτηση και μετά να πείτε ότι δεν έχετε ιδέα. Αφού δεν αφήνετε να ακούσετε την ερώτηση και πάτε κατευθείαν στο δεν έχω ιδέα. Άλλο θα σας ρωτάω. Συγγνώμη, καμιά φορά μιλάω κι εγώ με έντονο. Δεν πειράζει, με το με πειράζει. Ναι. Με ξέρετε εμένα. Το ίδιο, με ξέρετε εμένα, τι ανεκτικός άνθρωπος είμαι. Δεν απαντάρετε σε τίποτα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι. Τα δάνεια τα δύο αυτά, τα οποία ελήφθησαν. Μην με ρωτάτε για τα δάνεια, δεν έχω ιδέα. Άλλο να σας ρωτήσω, αφήστε να ακούσετε τι θα σας ρωτήσω. Ναι. Ξέρετε αν εδόθησαν με πολιτική διαμεσολάβηση. Όλα τα δάνεια. Και αυτά. Σε όλα τα δάνεια. Ωραία. Σε όλα τα μέσα. Σε όλους τους και να σας πω κάτι, όχι μόνο στα μέσα, και στους μεγάλους επιχειρηματίες, πάντοτε με πολιτικό μέσο γίνονται. Με πολιτική διαμεσολάβηση. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Άρα και αυτά. Δεν δόθηκε ποτέ μεγάλο δάνειο σε αυτόν τον τόπο που ζούμε, χωρίς την έγκριση του εκάστοτε πρωθυπουργού. Τι εννοείτε μεγάλο? Μεγάλος επιχειρηματίας. Όχι, όταν λέμε μεγάλο είναι 1 εκατομμύριο, είναι 5 εκατομμύρια, είναι 35 εκατομμύρια. Ποτέ δεν δόθηκε μεγάλο δάνειο σε μεγάλο επιχειρηματία. Πόσο είναι το μεγάλο, μέσα... αυτό ρωτάω. Από 5-10 εκατομμύρια και πάνω. 5-10 εκατομμύρια. Και ποτέ, όπως δεν δοθήκανε ποτέ μεγάλες δουλειές, κοιτάξτε να δείτε, έχετε την εντύπωση ότι οι άδειες για την κινητή τηλεφωνία έγιναν με κανένα διαγωνισμό σαν τον Τσίπρα? Πώς έγινε? Πώς έγινε, με εντολή του Πρωθυπουργού. Τι γίνανε, δεν το καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Ήταν τόσο απαράδεκτη, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε Πρωθυπουργός, που απέκλεισε τον ΟΤΕ. Απέκλεισε τον ΟΤΕ από άδεια κινητής τηλεφωνίας. Ναι, ξέρω εγώ ποιος ήταν, όποιος ήταν. Καταλάβατε. Απέκλεισε τον ΟΤΕ, που είναι σήμερα η μεγαλύτερη επιχείρηση και δίνει ψωμί σε χιλιάδες ανθρώπους. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, ή όχι. Τι να πούμε τώρα. Δεν έγινε ποτέ μεγάλη δουλειά στη χώρα χωρίς την έγκριση του Πρωθυπουργού, κύριε. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτά. Και να σας πω κάτι, αν τα κάνει και ο Τσίπρας τώρα θα φωνάζω και για τον Τσίπρα. Καλά. Έχετε το υπόψη σας. Μην ορκίζεστε κιόλας. Όχι, εγώ τα γράφω. Ναι, ναι. Εγώ του τα γράφω και του γράφω πως δεν είμαι και ευχαριστημένος. Εντάξει, και περιμένω να δω τι θα κάνει. Εγώ δεν έχω αναγωνιαστεί κανέναν. Ναι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που ελέγχω τους δημοσιογράφους ή τους εκδότες για την πολιτική τους στάση. Ό,τι στάση θέλουν να έχουν, δικαίωμά τους είναι. Δημοκρατία έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Είναι δικαίωμά σας να υποστηρίζετε το Α ή το Β κόμμα. Ναι. Δεν είναι εκεί ο έλεγχος. Το ερώτημα είναι το εξής. Σε μια εταιρεία που βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση που βρίσκεται, εσείς έρχεστε και βάζετε 10 εκατομμύρια το 2011. Είναι ακριβές. Είναι και αυτό αποτέλεσμα της ηλιθιότητας. Ήμουνα ηλίθιος, το πλήρωσα. Ήσασταν αδαείς και άπειρος περί τα εμπορικά το 2011. Ήμουνα ηλίθιος και με παρέσυναν οι εργαζόμενοι πολύ, που μου είπαν ότι κύριε, αν θέλετε πάρτε αυτό. Θα το δώσουμε, κύριε Μπορή, ναι. Θα το δώσουμε εμείς. Τι είναι αυτό? Είναι τι λένε δύο τραπεζίτες, ο Σάλλας και ο Γενόπουλος, ότι εγώ δεν είχα ιδέα. Ο κύριος Καμένος, ο αντιπρόεδρος, για 15 λεπτά. Τώρα, τώρα στο κόντρα, τα οικονομικά, ποιος θα παρακολουθεί, εσείς ή κάποιος άλλος? Σας δίνω το λόγο μου, τη συντηρητή μου, δεν έχω ιδέα. Μια κοπέλα τα παρακολουθεί. Ποιος διοικεί το κόντρα?
Εγώ ασχολούμαι με την πολιτική. Ποιος διοικεί το κόντρα? Με την πολιτική εγώ. Τα οικονομικά τα διοικεί η Κατερίνα η Βλαχοπούλου. Αυτή είναι η κυρίως Καμένος. Εντάξει κύριε Πεταράκη. Για Κατερίνα Βλαχοπούλου. Τα ξέρουμε. Την ξέρω, βεβαίως την ξέρω. Λοιπόν, αλλά πιστεύεστε? Τίποτα. Μια κοπέλα η οποία είναι 30 χρόνια μαζί μου. Αυτή αποφασίζει μισθούς, δάνεια. Παρακαλώ πολύ. Αυτή τα κάνει όλα. Υπογράφει εν λευκό. Αυτή ο κύριος Καμένος. Όλα, ναι. Γιατί εμπιστεύομαι εγώ τους ανθρώπους. Εγώ ασχολούμαι με την πολιτική. Εγώ κάνω πολιτική. Ο κύριος Καμένος. Από την. Να ξεκινήσουμε λίγο. Ο κύριος Καμένος για 15 λεπτά, ο αντιπρόεδρος. Δεν θα χρειαστώ όλο τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βορύδη, δεν τα πιστεύετε, αλλά σας δίνω το λόγο της τιμής μου, έτσι είναι. Δεν έχετε καταλάβει από τι ανέκδοτο. Έτσι κι αλλιώς έχετε ορκιστεί, κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να το πείτε αυτό. Απόδειξη ότι δεν με βρήκατε ποτέ σε καμιά λίστα. Απόδειξη ότι δεν έχω κάνει μπίζινα. Απόδειξη ότι δεν έχω πάρει μίζα. Απόδειξη ότι δεν έχω κάνει άλλη δουλειά. Εκτός από τη στραβωμάρα μου. Και με το μόνο που ασχολούμαι είμαι με τη γεωργία. Λοιπόν. Γιατί θέλω να αλλάξω τις καλλιέργειες στην Ελλάδα. Και θα τα καταφέρω. Λοιπόν, ο κύριος Καμένος. Εγώ εύχομαι όλοι οι καναλάρχες να ασχολούνται και με τη γεωργία. Μπορεί να είναι πιο δημιουργικοί στην άξιση των καθηκόντων τους. Να έρχονται πιο κοντά στη φύση. Μπορώ. Λοιπόν. Για να σας αποδείξω. Σας παρακαλώ. Μπορώ. Στον κύριο Καμένο. Για να σας αποδείξω πόσο καλός αγρότης είμαι. Έχω ένα κτήμα στο Μαραθώνα. Όταν τελειώσει η επιτροπή, όταν τελειώσει. Θέλω να σας κάνω το τραπέζι. Για να δείτε τι γεωργός είμαι και τι έχω κάνει. Λοιπόν, παρακαλώ. Αντιπρόεδρε. Θα πάμε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ενημερώσω το Προεδρείο και τους αγαπητούς συναδέλφους ότι ζήτησα επίσημα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών και έλαβα σήμερα με δικαστικό επιμελητή ένα βούλευμα. Το 1072 του 16, το οποίο αφορά την υπόθεση.